Ότι έρχομαι σπίτι μου. Χρόνια πολλά για αυτό το υπέροχο μέρος, χρόνια πολλά για τη Θράκη μας. Θα ήθελα επίσης να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω τα χρόνια πολλά του κυρίου Πρωθυπουργού, έχοντας την τιμή να παραστώ εξ ονόματος της κυβέρνησης εδώ. Επίσης θα ήθελα να σας μεταφέρω χρόνια πολλά από τον κύριο Υπουργό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι δίπλα μας, είναι στην Αλεξανδρούπολη, που και εκείνη γιορτάζει σήμερα, και μεταφέρω και τις δικές του ευχές. Ιδιαίτερα σημαντική η φετινή χρονιά. Σημαντική γιατί μετά από 200 χρόνια ελευθερίας, βεβαίως για την περιοχή της Θράκης λιγότερα, οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά με θάρρος, με αποφασιστικότητα, με αισιοδοξία κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε την επόμενη μέρα έχοντας σταθερές βάσεις. Θα ήθελα να σας πω κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, τα οποία είναι σημαντικά. Πριν από μερικές μέρες γιορτάσαμε τη μέρα του νοσηλευτή, αποδίδοντας και αποποιώντας χώρο τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάζονται καθημερινά για να είμαστε εμείς υγιείς. Η πατρίδα μας λοιπόν έχει προσωπικό, έχει ανθρώπους, έχει πάθος, έχει γνώση για να πατήσει πάνω. Χθεσινή ημέρα, χθες γιορτάσαμε 39 χρόνια από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαβιώτη, της αείμνηστης Κυράκ της Ρο, η οποία καθημερινά σήκωνε τη σημαία στην ακριτική Ρο, στο σύμπλεγμα μυγής της. Και αύριο είναι οι 40 ημέρες από το θάνατο του αείμνηστου ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη, ο οποίος δόρισε όλη του την περιουσία στις ένοπλες δυνάμεις. Τι θέλω να πω με αυτό, τι μήνυμα θέλω να μεταφέρω? Το μήνυμα είναι ότι πατώντας πάνω στην ιστορία μας, βασιζόμενοι πάνω στις ιστορίες μας, στις αρχές μας, στη φιλοπατρία μας, στην αγάπη για αυτόν τον τόπο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και η αγάπη αυτή για αυτόν τον τόπο γεννά νέες προσωπικότητες, προσωπικότητες οι οποίες βασίζονται στο εμείς και όχι στο εγώ. Επανέρχομαι στη σημερινή ημέρα μέσα από την καρδιά μου τις καλύτερες ευχές. Υπάρχει αισιοδοξία. Πρέπει από πάνω μας να διώξουμε τη μιζέρια, αρκετά πια, να δούμε την καλύτερη πλευρά της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική. Οι ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες εκπροσωπώ, είναι αποτελεσματικές και έχουμε την αγάπη του ελληνικού λαού σε κάθε τι που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι σας ευχόμαι χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά.